Μη συγκαλύψουμε κανένα. Αλλά θα πάρω ένα παράδειγμα. Ποινικοποιείτε όμως και εσείς κύριε Χατζηδάκη και εσείς κύριε Κουρουπή την πολιτική σας ζωή τώρα και φυσικά. Έχετε δεσμευτεί να πάτε στα δικαστήρια. Θα σας πω τώρα και δεν σημαίνει ότι το παράδειγμα επειδή είναι μπροστά μας ο άνθρωπος εγώ θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά θα σας πω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Γιατί σε φίλος Κουρουπή όταν ήταν υπουργός υγείας. Μια στιγμή. Θα μπορούσαμε, η δικογραφία ήρθε η δικογραφία στη Βουλή και έλεγε και ο ΠΚΑΠΑ και εννοούσε προφανώς τον κύριο Κουρουπλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης και θέλει όλα να τα σφάξει και να τα μαχαιρώσει, τσουβάλιασε τους άλλους 10, τον κύριο Κουρουπλή τον εξαίρεσε. Και έβγαλε τον ΠΚΑΠΑ. Λοιπόν, εάν πηγαίναμε όλοι. Εάν πηγαίναμε, κύριε Κουρουπλή. Εάν πηγαίναμε, λέω. Με αυτή την ίδια λογική, όχι, θα ήσασταν κι εσείς τώρα μέσα. Πού το λέει το ΠΚΑΠΑ? Ή αν θέλετε. Πού το λέει το ΠΚΑΠΑ? Ήρθε δικογραφία στη Βουλή. Μα δεν σας κατηγορώ, κύριε Κουρουπλή. Όχι. Λέω εάν πηγαίναμε, εάν πηγαίναμε με την ίδια λογική. Εγώ, ή αν θέλετε να το διευρύνω. Αν θέλετε να το διευρύνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 καταψήφισε τη ρύθμιση Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Θα έπρεπε να λέμε κι εμείς ότι τα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τώρα που. Έφερε ρύθμιση πριν από 20 μέρες, με βάση την οποία έδωσε τη δυνατότητα στην πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία να πάρει ψηλότερες τιμές στην Ευρώπη, διότι η Ελλάδα είναι σημείο αναφοράς. Αντί να καθορίζεται η τιμή του φαρμάκου με βάση τις τρεις φτηνότερες χώρες της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγε με την Ευρωζώνη που είναι ακριβότερα. Άρα μπορεί να έχει φαρμακοβιομηχανία η πολυεθνική ακριβότερες τιμές διεθνώς. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε να λέμε κι εμείς τα ίδια. Όχι. Πού θα πάει η πολιτική ζωή? Εγώ προσέξτε. Μιλάω προσεκτικά γιατί θέλω να ισχύουν αυτά που λέω και αύριο μεθαύριο. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτή την ώρα πέφτει στην παγίδα που έστησε ο ίδιος. Κύριε Κουρουπλή. Κύριε Παπαδάκη, επειδή αυτή η ιστορία ήρθε και ξαναήρθε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηδάκη που λέει το ΠΚΑΠΑ. Ξαναλέω. Σε ποια δικογραφία? Δεν ήρθε. Σε ποια δικογραφία? Σε αυτή που διαβιβάστηκε. Στη δικογραφία αυτή που αναφορά την Νοβάρτη. Από τη μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί. Α, όχι. Για ποια όμως? Για το φάρμακο ήταν. Όχι, όχι. Για τη μη έκδοση της απόφασης για τη φαρμακευτική δαπάνη. Και το σκεπτικό ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο εντάξει, στις εταιρείες θα πάρουν περισσότερα λεφτά. Πρέπει να απαντήσω. Ακούστε. Ας πούμε όμως και στο ρόλο. Δεν το χρησιμοποίησα, κύριε Κουρουπλή, μια στιγμή. Το ξεκαθάρισα πριν μιλήσω. Δεν το χρησιμοποίησα για να σας βάλω και εσάς το ίδιο σουβάρι. Απίστευτο να απαντήσω. Το είπα για να δείξω ότι πρέπει να έχουμε κάποιο. Όρια. Ακούστε, γίνεται μία σύγχυση, κύριε Παπαδάκη, και έπεσα κι εγώ. Γιατί λέω, αφού το λένε ότι θα το έχουν διαβάσει, ότι το ΠΚΑΠΑ δεν αναφέρεται πουθενά σε δικογραφία που πάει για την εταιρεία τη συγκεκριμένη. Πουθενά. Δεν αφορά την υπόθεση. Υπάρχει. Ακούστε με. Ακούστε. Όχι, δεν το είπε. Κωστή, και επειδή σε θεωρώ έντιμο άνθρωπο, ειλικρινά δεν το είπε. Και τέλος πάντων, εντάξει. Κατετέθη μία καταγγελία. Ανώνυμη. Και άμα τη διαβάσει κάποιος σοβαρός άνθρωπος θα θεωρήσω, γιατί υπήρξαν άνθρωποι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία που μου είπαν, εμείς υποστηρίξαμε ότι είναι λάθος η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτή την κίνηση. Αλλά τέλος πάντων κάποιοι είπαν να την κάνουν. Γι' αυτό και σερνόταν εκείνη την ημέρα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ το δέχομαι. Λοιπόν, μια ανώνυμη που έλεγε τι, κύριε Παπαδάκη, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πήγε να γίνει και άλλη φορά παρεξήγηση. Ότι ο Υπουργός Κουρουπλής το 16 τον Δεκέμβριο εξέδωσε αποφάσεις που απέβησαν εις βάρος του συμφέροντος του. Για την τιμή των γενοσύμων. Μάλιστα. Για την τιμή των γενοσύμων. Ζήτησα λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία τότε, καλοπροαίρετα, σας παρακαλώ, καταθέσετε αυτές τις αποφάσεις. Δεν κατέθεσαν ποτέ. Ζήτησα από τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Αυτό το αθλιογράφημα. Αλλά προσέξτε. Το. Είναι προσέξτε. Αυτό που είπε ο εγώ, προσέξτε, εγώ δεν απαντάτε σε αυτό. Ότι δηλητηριάζεται η πολιτική ζωή. Έχει δηλητηριαστεί η πολιτική ζωή. Λοιπόν, ακούστε, είναι τοξικό το κλίμα. Είναι πράγματι. Εγώ, έτσι πάμε σε εκλογές. Όμως, πέστε μου. Η δικαιοσύνη. Πέστε μου. Πρέπει να γίνει. Να τελειώσει αυτή η έρευνα, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει. Τι να κάνουμε, θα είμαστε να όλοι ρωτήσω. Μετά εκτεθειμένοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Κύριε Κουρουπλή, την άποψη των συναδέλφων σας, μισό λεπτό, ναι. Κύριε Χατζηδάκη, ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Το σκάνδαλο, ακούστε να σας πω. Θα σας απαντήσω γιατί το θέμα του φαρμάκου
ίσως είμαι από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που το ξέρω καλά. Ότι είναι σκάνδαλο, όχι μόνο με την συγκεκριμένη εταιρεία και με άλλες πολυεθνικές στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο. Αλλά πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Τώρα, αν υπάρχουν ποινικές, αυτό εγώ δεν είμαι δικαστής. Θα το βρει η δικαιοσύνη. Και με αυτό να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Με ένα σχόλιο από τον φίλο μας τον Αλέκο, ο οποίος, φίλος μας ο Αλέκος, πριν πάμε σε διαφημίσεις.